Καλημέρα, κύριε Αδαλή. Καλή σας μέρα, αν ξέρετε κάποιο για καλή τιμή. Έχει τώρα το καλοκαίρι αρκετά λαϊκά παζάρια σε χωριά που μπορείτε να προμηθευτείτε. Σας προτείνω δε εγκύτερα στη μέση της χώρας το περίφημο παζάρι του Αλμυρού. Καταλάβατε. Ελπίζω να μην είναι αλμυρό και στη μέση. Λοιπόν, κύριε Αδαλή, πριν από οτιδήποτε άλλο, θέλω να μου πείτε, γιατί είδα ότι αρθρογραφήσατε στο SL Press, ναι, για αυτή την ιστορία του Αντόνοφ. Εγώ από αυτό που κρατώ απ' όλα και που έχει περάσει έτσι, είναι το μήνυμα του πύργου ελέγχου όταν είπε ότι έχει πρόβλημα το αεροσκάφος. Το μήνυμα είναι ότι μπορείτε να προσγειωθείτε είτε στη Χρυσούπολη της Καβάλας, είτε στη Θεσσαλονίκη. Και αναρωτιέμαι, αν πήγαινε προς Θεσσαλονίκη, τι θα είχε συμβεί? Καταρχάς θα σας ενημερώσω ότι 15 χρόνια ως διευθυντής του πρακτορείου ειδήσεων του Aegean Times και την ηλεκτρονική εφημερίδα, έχουμε εξετάσει όλα τα αεροπορικά δυστυχήματα της περιοχής, και τα πολιτικά και τα στρατιωτικά, και τέτοιο πράγμα δεν έχουμε ξαναδεί. Συγχωρέστε με δηλαδή, γιατί όποιος διαβάσει το άρθρο θα καταλάβει απόλυτα κάτι το οποίο δεν γράφω και είναι ο βαθύς πυρήνας του προβλήματος. Ότι με αφορμή την πολεμική κατάσταση στην Ουκρανία, όλες οι πτήσεις εκεί μεταφοράς με το πρόσχημα ότι θέλουμε να κάνουμε γρήγορα γιατί έχουμε πόλεμο και θέλουμε ανθρωπιστική βοήθεια κτλ., παρακάμπτουν ό,τι έχει σχέση με τους κανόνες ασφάλειας πτήσεων. Το πρώτο ερώτημα δε, το οποίο δεν έκανα σε αυτό το, και το κάνω στην εκπομπή σας, στην οποία θα προχωρήσω και σε μια αποκάλυψη σήμερα. Το πρώτο ερώτημα που δεν έκανα ήταν πώς φορτώνονται 11,5 τόνοι τέτοιου υλικού μέσα σε 3 ώρες. Πείτε μου. Είχαν στη Σερβία μαζί τον Captain America, τον Hulk και όλους τους Αμερικάνους σούπερ ηρώες και φορτώσαν 11,5 τόνους μέσα σε 3 ώρες. 3 ώρες, κύριε Σαχίνη, θέλει μόνο η εποπτεία, η επιμελητεία και ο έλεγχος από τις αρμόδιες αρχές, διότι δεν φορτώνουν φιστίκια και μπανάνες. Μάλιστα. Πολεμικό υλικό και επικίνδυνο υλικό. Δεν ξέρουμε τώρα τι ακριβώς είναι το επικίνδυνο υλικό. Είναι έτσι ή δεν είναι? Τέλος πάντων, είναι έτσι, αλλά επειδή δεν θέλω να μείνουμε σε αυτό το θέμα, έχουμε για άλλα. Να το τελειώσω, λοιπόν, πάτε πολύ γρήγορα, σας παρακαλώ, σε αυτό που υπονοήσατε και στο άρθρο σας. Θα σας πω κάτι εν κατακλείδη. Όποιος θέλει, ας πει να το διαβάσει. Αυτή τη στιγμή 50 χρονών, πόσα αεροσκάφη, 50 χρονών, που πάνε μέσα σε 24-48 ώρες σε 4 χώρες και έχουν μετά προορισμό τον Μπαγκλαντές, πετούν πάνω από τα κεφάλια μας. Μάλιστα. Και η αποκάλυψη είναι η εξής. Δεν πέρασε ένα αεροδρόμιο το αεροσκάφος, κύριε Σαχίν, και δεν κατανοώ γιατί δεν το συζητάμε. Πέρασε ακριβώς δίπλα, σε πολύ χαμηλό ύψος, που ο πιλότος, ο συγκυβερνήτης, θα το έβλεπε διαγυμνού οφθαλμού, γιατί πέρασε δίπλα, από άλλο αεροδρόμιο που έχει αεροδιάδρομο μήκους 1,5 χιλιόμετρο. Ποιο διάδρομο, ποιο αεροδρόμιο? Αυτό δεν έχω ακούσει. Εσείς δεν ξέρω αν επειδή έχετε κάνει το πρόσβαση, το έχετε ακούσει πουθενά να συζητιέται. Και δεν καταλαβαίνω γιατί δεν συζητιέται αυτό το πράγμα. Πρόκειται για ένα αεροδρόμιο που παραλίγο να γινότανε, το Διεθνές Αεροδρόμιο της Καβάλας. Δεν έγινε για άλλους λόγους. Έγινε αυτό τώρα που όλοι γνωρίζουμε. Μέχρι πριν μερικά χρόνια, πρόσφατα τώρα, έδρευαν εκεί τα πυροσβεστικά Πετζετέλ, διάφορα τα Καναντέρ που είχαμε εδώ, και μιλάω για ένα διεθνές αεροδρόμιο αναγνωρισμένο, ενεργό, με call sign, το οποίο το ξέρουν όλοι στην περιοχή, το αεροδρόμιο του Αμυγδαλεώνα. Άρα μου λέτε ότι αν ήταν, που ήταν τόσο αναγκαστικός ο λόγος προσγείωσης, μπορούσε να κατέβει εκεί. Βέβαια, αφού καταρχάς εκεί υπάρχει η Εγνατία Aviation, η οποία λειτουργεί το αεροδρόμιο. Μάλιστα. Δεν συζητάμε τώρα. Δηλαδή, εγώ δεν κατάλαβα, και αυτό είναι μέσα σε χωράφια, και όταν σας λέω το προσπέρασε, γι' αυτό άκουσα που είπατε τους κύκλους που έκανε εκεί, με μία στροφή ελαφρώς προς τα ανατολικά, δεξιά δηλαδή, είχε προσγειωθεί. Ποιος ο λόγος δηλαδή να το πάνε μέσα στα καλαμπόκια, στα χωράφια και να τρέχουν προς την Καβάλα? Αυτό δεν το θυμήθηκε κανένας. Η ερώτησή μου σταματώ εκεί, γιατί θεωρώ ότι στην παρούσα φάση πρέπει να διευκολύνουμε τις αρχές με ερωτήματα και να μην τους πανικοβάλλουμε. Αλλά ας το δουν και αυτό, διότι άλλο Καβάλα
πάω ένα αεροπλάνο με 11,5 τόνους βόμβες, άλλο στη Θεσσαλονίκη που λέγανε 1,5 εκατομμύριο πληθυσμό να πάνε ένα τέτοιο αεροπλάνο, και άλλο το αεροδρόμιο του Αμεγδαλεώνα, το οποίο δεν το συζητάει κανείς, το οποίο το προσπέρασε ο πιλότος. Μάλιστα. Αυτό μπορεί να τροφοδοτήσει τώρα περαιτέρω σενάρια αν πετάχτηκε τίποτα από το αεροπλάνο. Θα τα δούμε όμως την πορεία. Ας τα αφήσουμε όμως. Ας τα αφήσουμε. Δίνεται όμως ένα κρίσιμο στοιχείο, κατά τη γνώμη μου, που δεν έχει ακουστεί. Φαντάζομαι το ξέρουν οι ειδικοί πρωτίστως. Και μάλλον θα το διερευνήσουν. Πρώτος το ξέρει ο πιλότος και ο πύργος ελέγχου. Σωστό αυτό που λέτε. Πολύ σωστό. Πάμε τώρα στο άλλο, στη μεγάλη εικόνα, διότι έχουν σφίξει για τα καλά τα γάλατα. Και θέλω να ξεκινήσω από κάτι που μου έκανε εντύπωση. Η κυρία Ντελάιεν ανακοίνωσε περί χαρής ότι βρήκαμε εναλλακτική στο Αζερμπαϊτζάν. Εγώ θυμάμαι πριν 6 μήνες που μας λέγατε πως στην εταιρεία του Αζερμπαϊτζάν μετέχει και η ρώσικη Λουκόιλ, αν τη θυμάμαι καλά. Δηλαδή, τι έγινε τώρα, και οι Ρώσοι ευθέως και διατιστεθλασμένοι θα μπαίνουν στην κάσα του Πούτιν τα λεφτά? Αστειότητες. Καλά το πιάσατε το θέμα. Αστειότητες. Μα δεν είναι στο Σακ Ντενίζ 2. Που κάποτε στις εκπομπές μας λέγανε, θυμάστε, μας λέγανε τα παραμύθια, τελείωσε το Σάκτη 2, δεν έχουν να δώσουν και τα λοιπά. Κάτι τέτοια μας λέγανε. Μια χαρά το βλέπω να δουλεύει. Αλλά φαίνεται ότι είναι πιο ασφαλές, αντί για να ψωνίζουμε από τη Ρωσία, να ψωνίζουμε από τα συνεταιράκια, από τον Αλίγεφ και από τον Ερντογάν. Διότι το κοίτασμα κατά 20% ανήκει στην Τούρκης Πετρόλεων, κύριε Σαχίνη. Α, μάλιστα. Και, μάλιστα. Λοιπόν, πιθανόν αυτά τα έχουμε πει εμείς, αλλά πιθανόν επειδή έχουν περάσει πολλά χρόνια να έχουν ξεχαστεί αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, ποιο είναι πιο ασφαλές, ας μας πει κάποιος, ανεξάρτητα ιδεολογικών τοποθετήσεων. Επίσης, ο αγωγός ιδιοκτησιακά ανήκει και στην Τουρκία, κατά ποσοστό. Έχει λόγο δηλαδή, εκτός ότι εισπράττει τέλη διαμετακόμισης, έχει λόγο και στο άνοιξε κλείσε. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, αν αυτό το πράγμα είναι ενεργειακή ασφάλεια, εντάξει, τι να σας πω τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω. Ας το κρίνει ο κόσμος. Πού οδηγούμαστε λοιπόν, κύριε Αδαλή, τουλάχιστον στον μπροστά, στον μπροστινό μας. Καταρχάς, ενεργειακά που οδηγούμαστε αυτό το χειμώνα. Και να σας πω και κάτι. Πιστεύετε σοβαρά ότι το τραβήξει η Ρωσία? Χάνει και αυτή οι αγορές. Δηλαδή, είναι τόσες πολλές ποσότητες φυσικού αερίου που δεν μπορεί να τις διοχετεύσει μπαμ και κάτω ομοίως, για να τα λέμε όλα, σε 6 μήνες όλους στην Κίνα. Δεν γίνεται. Ό,τι και να ανοίγει δεν προλαβαίνει. Κοιτάξτε, άρα, θα σας υπενθυμίσω ότι πριν, όταν ξέσπασε η έντονη κρίση στο ενεργειακό πεδίο το Σεπτέμβριο, είχαμε λύσει στη δικιά σας εκπομπή για κάτι το οποίο το θεώρησαν οι Αμερικάνοι πραξικόπημα. Ποιο ήταν αυτό το πραξικόπημα? Η συμφωνία του Πούτιν με τον με τον Ινδό ομόλογο του για μια νέα σύνδεση και μια νέα δημιουργία εφοδιαστικής αλυσίδας από το λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας στο Ρομποροσίς στην Ινδία, η οποία εκτός από οικονομική συμφωνία που αφορούσε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, είχε και στρατιωτικό βραχίωνα, μια και προέβλεπε την κατασκευή ναυπηγείων για καθέλκυση υψηλής τεχνολογίας πλοίων για το Ινδικό ναυτικό και 400.000, παραγωγή 400.000 καλάσνικοφ σε εργοστάσιο που θα φτιαχνόταν στην Ινδία. Και επίσης κατασκευή συστοιχειών S-400 ρωσικών πάλι στην Ινδία. Και το θεώρησε Αμερικάνικο πραξικόπημα και μετά άρχισε να γριεύουν τα πάντα. Τα πάντα. Τώρα λοιπόν επανέρχεται αυτή η είδηση και την ξαναβλέπουνε. Αλλά τώρα είναι αργά, τώρα έχει ξεσπάσει πόλεμος. Και απαντώντας στο ερώτημά σας, είναι ότι υπάρχει μακρύς δρόμος μπροστά. Ακόμα και αύριο, αν τελειώσουν όλα. Ξέρετε, αυτή η χαρακιά που έχει δημιουργηθεί στις οικονομίες του πλανήτη δεν επουλώνεται με το θα πάμε στην ειρήνη και όλα καλά. Θέλει χρόνια για να επουλωθεί. Αλλά εδώ δεν βλέπουμε κανέναν να κινείται προς την πλευρά της ειρήνης. Ναι, σωστό αυτό που λέτε. Δεν βλέπω κάτι το οποίο να πούμε ότι, εν πάση περιπτώσει, το πρώτο πράγμα για να επιτευχθεί μια συμφωνία στην παγκόσμια αγορά και να προχωρήσουν μπροστά, πρέπει να υπάρχει ειρήνη. Δεν μπορούμε να βαράμε τα κανόνια για απειλές χρήσης πυρηνικών όπλων που ακούμε κάθε μέρα. Θα σας κάνουμε, θα σας δείξουμε και εμείς είμαστε και οι πύραυλοι μας και ο Σατανάς ο πύραυλος και να γίνει κάποια συμφωνία. Μα τι λέμε τώρα. Ούτε θα προχωρήσει η οικονομία μπροστά και έτσι θα είναι τα πράγματα. Ο Πούτιν αυτή τη στιγμή
μετά τη μεγάλη πατάτα που τέτοια ανοησία από θέμα στρατηγικής δεν έχει ξαναδεί ανθρώπινο μάτι, αυτά που ασχολούμαστε δηλαδή τόσα χρόνια, των κυρώσεων ή για να είμαι πιο σωστός των πολύ προώρων κυρώσεων. Κυρώσεις έπρεπε να επιβληθούν μετά από 3 χρόνια, αυτές που βάλαν τώρα. Διότι τους είχαμε προειδοποιήσει ότι θα είναι αυτοκυρώσεις, όπως και αποδείχτηκε. Εδώ έχει, όχι μόνο αυτό, έχουμε πάει σε ένα άλλο σημείο τώρα. Αυτός που κανονίζει τις διεθνείς τιμές είναι ο Πούτιν. Αυτό έχουν καταφέρει τώρα. Και δυστυχώς με την πολιτική τους, η οποία είναι αστεία πολιτική αυτή που εφαρμόζεται, δεν μπορούν να απεμπλακούν. Ούτε καν οι ίδιοι. Και πάμε λοιπόν τώρα, τι έχουμε καταφέρει. Έχουμε καταφέρει να έρχονται οι πρώτοι κάψονες, που τι σημαίνει, έχουμε μεγάλη ένταση συζήτησης ενέργειας, φυσικού αερίου, τα πάντα δηλαδή θα χρειαστούμε τώρα. Και ο Πούτιν να κρατάει στα κλειδιά της κατάστασης στα χέρια του. Πείτε μου εσείς, με τα δεδομένα αυτή τη στιγμή που υπάρχουν με το πρόβλημα στους LNG, στις εγκαταστάσεις της Αμερικής, με το πρόβλημα το ότι το Κατάρ εκβιάζει για μακροχρόνια συμβόλαια, το ότι δεν υπάρχει διαθεσιμότητα, την άρνηση την οποία είχα προβλέψει τον Μπιν Σαλμάν να σταθεί δίπλα στον Πούτιν. Πείτε μου σας παρακαλώ, η Ευρώπη πώς θα εφοδιαστεί. Σας άκουσα στο εισαγωγικό σας που λέγατε ότι οι Γερμανοί πιστεύουν, πόσο είπατε ότι έχουν αυτάρκεια σε LNG. Για 2-2,5 μήνες, το πολύ. Για περίοδο έντασης, τη ζήτηση, όπως τώρα. Μάλιστα. Αν έχουν οι κύριε Σαχίνη παραπάνω από 25 μέρες, κόβω το κεφάλι μου. Μισό λεπτό. Λέει ο φίλος ο Λεωνίδας, να του πούμε και την καλημέρα από τα πανέμορφα Γιαννιτσά, λέει το εξής. Καλημέρα. Ξεφορτώνω Φραγκφούρτη, μπράβο, αυτή τη στιγμή. Καλημέρα, Λεωνίδα, με το φορτίο σου στη Φραγκφούρτη. Οι Γερμανοί, σας πληροφορώ, είναι σε πανικό. Και έχετε δίκιο. Το πρώτο σχόλιο που άκουσα εδώ από τους αποθηκάριους είναι ότι οι Γερμανοί ψάχνουν σπίτια στην Ελλάδα για να φύγουν. Καλημέρα στον κύριο Αδαλή, έχει δίκιο. Θέλει 10 ώρες για να φορτωθεί, πάει και στο αεροπλάνο. Λοιπόν, ξεφορτώνει Φραγκφούρτη ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή και βλέπει πανικό στη Γερμανία. Καταλάβατε. Ναι, για το αεροπλάνο 10 ώρες κάθισε μόνο στην Άγκυρα. Δεν την αναφέρει κανένα. Ερε λαθρεμπόριο που πέφτει στα Βαλκάνια και Αλαχού. Τέλος πάντων. Ναι, κατά τα άλλα, δακρύζουμε για την Ουκρανία. Εντάξει, λοιπόν, κάποτε είχαμε πει και δεν θα γίνει επί περίοδο κρίσης, πριν ξεσπάσουν τη ελληνική οικονομική κρίση χρέος, πριν την πανδημία, πριν το COVID, πολλά χρόνια. Ότι ο μεγάλος ασθενής της Ευρώπης δεν είναι η Ελλάδα, αλλά η Γερμανία. Με το καλά κρυμμένο χρέος και το πρόβλημα δεν ήταν τα Greek statistics αλλά τα Deutsche statistics. Αυτό φαίνεται τώρα ότι πάει και γυρίζει ο τροχός που λέμε σε κάποια στιγμή και φαίνεται ότι δικαιώνονται όσοι έβλεπαν βαθιά τα μακροοικονομικά νούμερα και τις επιδόσεις της Γερμανίας και ότι αυτό δεν μπορούσε να συνεχιστεί με τίποτα. Ήταν ένα σπυρί που θα έσπαγε με την παραμικρή ευκαιρία. Τώρα λοιπόν να σας πω ότι εδώ τι γίνεται. Αυτό το οποίο έγινε στην Αγγλία πέρυσι και πήγαν να το κουκουλώσουν, να το αμπαλάρουν με ένα σκηνοθετημένο ας πούμε μότο ότι για όλη αυτή την έλλειψη παίζανε ξύλο στα βενζινάδικα, φταίγανε οι οδηγοί, η έλλειψη των οδηγών. Να υπενθυμίσω ότι τα ίδια λέγανε και οι Άγγλοι πέρυσι, ότι έχουμε επάρκεια για φυσικό αέριο, έλεγαν ότι είχαν επάρκεια για 90 μέρες και αποδείχθηκε ότι δεν είχαν ούτε για 10. Μάλιστα. Ούτε για 10. Λοιπόν, το ίδιο κάνουν τώρα και στη Γερμανία, οι οποίοι ακόμα και σήμερα που συζητάμε αρνούνται να τρέξουν τα σχεδιαγράμματα, τη ροή, το timeline του έργου, του έκτακτου έργου του LNG που εμπλέκεται και ένας φοπλιστής ως επενδυτής, όχι επενδυτής, ως πάροχος των πλωτών πλατφορμών αποθήκευσης. Δεν δέχονται να το τρέξουν έτσι όπως πρέπει. Προφανώς διότι αυτοί έχουν ακόμα στο μυαλό τους, ξέρετε τι, το Nord Stream 1, το Nord Stream 2 και το Nord Stream 3, τον οποίο θέλουν να φέρουν, πώς θα το πούμε, σαν καταιγιστική και έκτακτη λύση. Δεν έχουν ξεκολλήσει ακόμα και σήμερα οι Γερμανοί από τα όνειρα της θερινής νυχτός και ακόμη δεν έχουν σπεύσει να καταργήσουν την απόφαση τους που τι λέει, αποσύρουμε όλους τους σταθμούς πυρηνικής ενέργειας. Ούτε αυτό δεν κάνουν. Ξέρετε κάτι, ναι. Έτσι εξηγείται γιατί με έναν τρόπο
συνεννοούνται και με την Τουρκία να γαυγίζει προς τα δω όταν εμείς πάμε να συζητήσουμε κάτι για τα κοιτάσματα. Έχω μια παρέμβαση με μήνυμα του εκλεκτού κυρίου Μπασιά, άλλοτε προέδρου της ΕΔΕΗ, ο οποίος λέει, λάβετε υπόψη σας τι θα γίνει με τα δύο δάνεια που είναι να πληρωθούν από την Gazprom, πολύ σημαντική πληροφορία, σε δανειστές της σήμερα, μία μέρα πριν από τις 20 και 21 Ιουλίου που είναι το τελεσίγραφο. Μήπως, λέει ο κύριος Μπασιάς, η Ευρωπαϊκή Ένωση με αγορά φυσικού αερίου την επόμενη εβδομάδα το εμφανίσει ως λύση για να γλιτώσουμε τα επισφαλή τάχα μου δήθεν δάνεια της Gazprom. Απόλυτα σωστός, λέει ο κύριος Αδαλής, για τα δικαιώματα της Τουρκίας στον ΤΑΠ και της Ρωσίας στο Σαχ Ντενίζ. Ευχαριστώ τον κύριο Μπασιά. Αυτό που θέλω να πω, να σχολιάσω δηλαδή στην παρέμβαση, η οποία συμφωνώ, είναι ότι ξέρετε, πάλι είχαμε πει ότι, ακούστε, πτώχευση μετά από απαγόρευση δεν υπάρχει. Αυτό να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Έχουμε ένα, τώρα τι παιχνίδι παίζεται εδώ και μήνες. Εδώ η Ρωσία έχει συναλλαγματικά διαθέσιμα, λόγω των κυρώσεων, των SWIFT και όλα αυτά τα οποία αρνούνται της δέσμευσης των περιουσιακών του στοιχείων στο εξωτερικό, όλο αυτό το σκηνικό, το πακέτο των κυρώσεων. Ουσιαστικά, να πούμε αυτό το οποίο λέει και ο κύριος Μπασιάς στην παρέμβασή του. Τι στόχο έχουν? Να προκαλέσουν πτώχευση στη ρωσική οικονομία. Ναι, η αδυναμία πληρωμής, και αυτά τώρα είναι πικροποσά, έτσι. Δηλαδή, κύριε Αδαλή, καταλάβατε πώς το λέει ο κύριος Μπασιάς. Πώς είναι όλοι μαζί στο κόλπο. Εσείς το είπατε, το εμφανίσουν οι Γερμανοί. Ναι. Ως έκτακτη ανάγκη. Εδώ να εμφανιστεί αλλιώς. Παιδιά μας χρωστάνε, εν πάση περιπτώσει, η Gazprom. Βρήκαμε τρόπο να μην χαθούν τα χρωστούμενα, τα πήραμε σε φυσικό αέριο. Καταλάβατε, και να εμφανιστεί ότι δεν παραβιάζουμε και τις κυρώσεις. Το θέατρο του παραλόγου. Αυτό περιγράφει. Εκεί έχουμε πάει. Έχουμε πάει σε θέατρο του παραλόγου. Δηλαδή, ποιος άνθρωπος, οικονομολόγος, πιστεύει ότι όταν κάποιος σου απαγορεύσει την πρόσβαση στα μετρητά. Και εσύ ενώ έχεις λεφτά δεν μπορείς να εκτελέσεις αυτή την πράξη, ότι πτωχεύεις. Κανένας δεν το πει. Η πτώχευση που κανονικά έγινε, η πτώχευση τον προηγούμενο μήνα, είναι αυτό που ονομάζουν στην οικονομία ακαδημαϊκή. Και δεν επηρεάζει αυτά που λένε. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί για πολύ. Και ξέρετε γιατί? Γιατί το έχουν πιάσει όλοι πλέον το μήνυμα και το δούλευα το μεγάλο. Αυτά τα ποσά κυρίως αφορούν ανθρώπους που δάνεισαν στη Ρωσία. Τι έγινε με αυτούς? Θα καταστραφούν. Και δεύτερον, και πολύ σημαντικό, κάτι το οποίο δεν το ακούω να λέγεται, είναι όπως το Σαχ Ντενίζ. Πείτε μου μια πετρελοπαραγωγό χώρα αυτή τη στιγμή από τις 15 μεγαλύτερες που δεν υπάρχει joint venture, κοινή συνεκμετάλλευση, οποιασδήποτε μορφή συνεργασία εταιριών, κρατών μαζί με ρωσικές εταιρείες. Πείτε μου ένα κράτος που δεν είναι οι Ρώσοι. Και το δούλευμα που πολύ σωστά έχει πιάσει και έχετε πιάσει εσείς και καταλαβαίνει πολλοί κόσμος είναι στο εξής σημείο. Δηλαδή, όταν λένε θα κάνουν κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, θα κάνουν ας πούμε και στις κοινοπραξίες στο Ιράκ, στο Ιράν, που είναι και οι Ρώσοι μέσα, πώς θα το κάνουν αυτό? Όχι, θα σας πω. Όπως το είπε ο κύριος Μπορέλ, που μου λέει εδώ ένας ακροατής. Ο κύριος Μπορέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σφιχτείτε, Ευρωπαϊκή λαοί, αυτό το χειμώνα για να μην ενδώσουμε. Έτσι θα τη βγάλουν. Δεν καταλάβατε? Σφιχτείτε οι υπόλοιποι, αλλά οι business. Τελικά εγώ αυτό που καταλαβαίνω είναι ότι από την αύξηση των φόρων των καυσίμων. Γιατί με τις τιμές ψάχνονται οι φόροι. Το ξεχνάμε αυτό. Σωστό και αυτό. Από την αύξηση των φόρων του ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή, να καταλάβετε, είμαστε η μοναδική χώρα ίσως η οποία έχει έμεσο φόρο, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, στον οποίο πάνω σε αυτόν υπολογίζει και ΦΠΑ. Ακούστε τώρα πράγματα. Δηλαδή, φόρος πάνω στο φόρο, στα καύσιμα. Τα τρομακτικά έσοδα λοιπόν που έχουν τα κράτη και οι εταιρείες από την αύξηση όλη αυτή την ακρίβεια, ξέρετε που βοηθάνε, κύριε Σαχίνη? Τελικά βοηθάνε στο να μαζευτεί πολύ πιο εύκολα αυτό το ποσό των 117,3 εκατομμυρίων δολαρίων που απαιτεί η διαδικασία της μετάβασης στην πράσινη οικονομία και στην πράσινη ενέργεια από το 2020 έως το 2050 για να πετύχουμε το net zero. Αυτή είναι η μεγάλη βοήθεια
Και γι' αυτό βλέπετε και κανέναν δεν κινείται να πάρει μέτρα κατά της ακρίβειας. Δεν κινείται κανένας να πάρει μέτρα κατά των αυξημένων τιμών. Διότι αν υποθέσουμε ότι ο Πούτιν είναι ο κακός, ο οποίος κερδίζει πλέον τα διπλάσια από ό,τι κέρδιζε σε σχέση με πέρυσι, πουλώντας λιγότερες ποσότητες, τότε οι άλλοι δικοί μας είναι οι καλοί, οι οποίοι βάζουν το χέρι τους βαθιά στη τσέπη μας, φτάνει το χέρι τους μέχρι τον αστράγαλο και μας παίρνουν χρήματα ασύλληπτα ποσά, ασύλληπτα ποσά, ειδικά για ηλεκτρικό ρεύμα. Μάλιστα. Εγώ καταλαβαίνω πάντως ότι έχουμε μπει στη νέα γεωπολιτική της ενέργειας, διότι παρετείται δεν παρετείται ο Ντράγκη, δεν το ξέρω, θα φανεί αύριο. Μια χαρά μετέβη χθες το Αλγέριο, ο υποπαρέτης να το πω έτσι, και υπέγραψε νέες συμβάσεις για περισσότερο φυσικό αέριο από την Αλγερία στην Ιταλία. Η κυρία Ντελάιεν μας πάει στο Αζερμπαϊτζάν που εξηγήσατε τι ακριβώς γίνεται και με τα κοιτάσματα και με τον αγωγό. Το LNG, το πανάκριβο, γίνεται ένα επίσης βασικό μέσο. Και λέει εδώ ένας φίλος ερώτηση στον κύριο Αδαλή, παρακαλώ πολύ να την κάνετε, επειδή αναφέρθηκε ο Γιάννης. Ο μεταφορικός διάδρομος Ρωσίας, Ιράν, Ινδίας που είπε είναι πλέον ενεργός με μικρότερη διαδρομή από εκείνη μέσω του Σουέζ. Έχει βέβαια λέει άλλα προβλήματα. Ανοίγουν κι άλλοι. Μάλιστα. Πραγματοποιήθηκε. Αυτό που θέλω να σας πω. Μισό λεπτό να ακούσετε τι λέει. Πραγματοποιήθηκε η πρώτη μεταφορά αγαθών στις 12 Εβδόμου. Σήμερα λοιπόν λέει η κυρία Αδαλή γίνεται η συνάντηση Ρωσίας, Ιράν, Τουρκίας. Η ερώτησή μου λέει ο Γιάννης είναι η εξής. Κύριε Αδαλή, αυτή η συνάντηση έχετε περαιτέρω πληροφόρηση, αφορά τι, ενέργεια, κάτι άλλο? Θα δούμε την Τουρκία οριστικά να κλειδώνει και μήπως το ΝΑΤΟ τώρα δεν χρειάζεται άλλο παράδειγμα βλέποντας αυτή τη συνάντηση? Η πολιτική της Ρωσίας δεν απομονώνει το ένα με το άλλο. Πάντοτε έχει διπλή κατεύθυνση και έχει σχέση πουλάω... μαζί με την ενέργεια, τα ενεργειακά προϊόντα σου δίνω και στρατιωτικό υλικό. Πάντα. Πάντοτε το κάνει αυτό το πράγμα. Και όχι μόνο η Ρωσία. Οι περισσότεροι το κάνουν αυτό το πράγμα. Εκτός τις ιδιωτικές, τις super major πολυεθνικές εταιρείες, οι οποίες δεν το κάνουν τουλάχιστον φανερά. Έτσι. Το υποστηρίζουν με διαφορετικούς τρόπους. Αυτά τα ξέρουμε. Γι' αυτό σας μίλησα στην αρχή για πραξικόπημα στην περιοχή του Ινδοειρηνικού. Αλλά εδώ θα σας πω κάτι. Υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι αστιότητες. Βέβαια δεν τίθενται σε πολύ υψηλό επίπεδο κορυφής από μεγάλο δημοσιογράφους που πάνε και ρωτάνε τους πολιτικούς τους μεγάλους εντός πολλών εισαγωγικών πολιτικούς. Θα τους πούνε, με συγχωρείτε πολύ, πάτε στο Κατάρ και ζητάτε βοήθεια. Έτσι δεν είναι? Ναι, και ο πρόεδρος της Αμερικής και οι δικοί μας εδώ, οι Ιταλός, τρέχανε στο Κατάρ να ζητάνε βοήθεια. Μάλιστα. Συγγνώμη. Ποιο κοροϊδεύετε? Στη Ροσνεφτ που δεν επιβάλλατε καμία κύρωση στον Γκέρχα Στρέντερ όσο ήταν πρόεδρος. Δεν συμμετέχει το Κατάρ δια της κρατικής εταιρείας με δύο θέσεις στο Δέλτα Σίγμα της Ροσνεφτ. Μόνο αυτό δηλαδή. Φεύγουμε από τη Ρωσία και απλά πάμε σε υπερσυμμάχους της Ρωσίας. Έχουμε παλαβώσει τελείως. Τι λέμε τώρα δηλαδή? Οι υπόλοιποι που βλέπετε εδώ, ας πούμε, η Λιβύη, τι είναι? Δηλαδή δεν πρέπει να συζητήσουμε αυτό το απίστευτο θέμα που έχει συμβεί εκεί, ο Χαφτάρ να ελέγχει τις πετρελαιοπηγές και η αντίπαλη ομάδα που σπαράσσονται να ελέγχει τα έσοδα που έχουν στις τράπεζες. Και όποτε θέλει, όποιος θέλει εκεί πέρα μπορεί να πει κλείνω την παραγωγή 1,2 εκατομμυρίων βαρελιών κάθε μέρα που βγάζει η Λιβύη, αυτή είναι η δυναμική της μέχρι σήμερα, και να ρίξει στη μέσα ένα 10%. Έχει γίνει δύο φορές μέσα σε 6 μήνες. Πώς γίνεται τυχαία είναι όλα αυτά? Δηλαδή, που θέλω να καταλήξω. Είναι τόσο διασυνδεδεμένη η αγορά που είναι αστείο σήμερα να λες ότι θα βάλεις κυρώσεις ο ένας τον άλλον. Είναι αστείο να λες ότι θα κάνεις κυρώσεις από τη στιγμή που έχεις παραδείγματα όπως η Βενεζουέλα και το Ιράν. Χρόνια τώρα, μια δεκαετία, τρώνε κυρώσεις. Η Κίνα τρώει κυρώσεις. Είδατε εσείς καμιά από αυτές τις τρεις χώρες να συμμορφώνετε? Λέει εδώ πέρα ο φίλος ο Νίκος, μπράβο στον κύριο Αδαλή και καλά έκανε και εντόπισε και έχει απόλυτο δίκιο για μας που ξέρουμε στην περιοχή το αεροδρόμιο του Αμυγδαλέωνα. Όντως δεν το συζητάει, λέει, κανείς γιατί δεν πήγαινε προς τα εκεί. Και έπρεπε να πάει. Ναι. Άλλος φίλος εδώ, ο Φώτης. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα να ρωτήσω. Ο Φώτης εργάζεται σε εταιρεία ενέργειας. Το Φώτης δεν είναι πραγματικό όνομα, πρέπει να πω. Λοιπόν, είναι εδώ τα στοιχεία του. Καλημέρα, λέει. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Αδαλή. Γνωρίζει αν στην Ευρώπη γίνονται, όπως σας είπα χθες, προαγορές
με τη χοντρική τιμή μεγαβατόρας πάνω από 600 ευρώ. Σας δίνω επίσης, λέει, και μια πρώτη ενημέρωση μέσα, από μέσα. Οι ρήτρες αποδέσμευσης, τα γνωστά πέναλτι, δεν θα υπάρχουν πια στα συμβόλαια των καταναλωτών. Η ρήτρα ΤΕΑ θα υπάρχει κανονικά, αλλά δεν θα είναι αποτυπωμένη στα τιμολόγια. Θα είναι όμως τον υπολογισμό της κιλοβατόρας από τους παρόχους. Ανακαλύφθηκε νέο κόλπο για να μην φεύγει ο πελάτης και αυτό θα λέγεται συνδρομή που θα προκαταβάλει. Καλημέρα σας, λέει, και τα λέμε, ο Φώτης. Πείτε μου γι' αυτό. Μας είπε και το τρίκ που θα γίνεται. Πείτε μου, μήπως έχετε ακούσει εσείς κάτι για προαγορές με χοντρική τιμή μεγαβατόρας πάνω από 600 ευρώ. Ε, όλοι τα ακούμε αυτό. Όλοι τα ακούμε αυτό. Ε. Όχι, το ακούω αυτό. Αυτό είναι ένα θέμα από μόνο του, κύριε Σαχή. Το κογλυφία στα ανάγνωσμα, καταλαβαίνω εγώ, γίνεται. Τώρα δεν θα προλάβουν. Δηλαδή, εκεί υπάρχει μια κομπίνα τεραστίων διαστάσεων, στην οποία δεν κερδίζουν όλοι όπως λάθος πιστεύουν. Ή τέλος πάντων δεν κερδίζουν όλοι το ίδιο. Ο μεγαλύτερος κερδισμένος από αυτή την ιστορία είναι όσοι διαχειρίζονται και εκμεταλλεύονται ηλιακά πάρκα και αιωλικά πάρκα. Δεν έχουν κανένα λειτουργικό κόστος. Δεν χρειάζεται κανένα καύσιμο να δουλέψουν. Και φυσά αέρας γυρίζουν. Έχει ήλιο, αποδίδουν. Αυτό που κερδίζουν είναι ότι επειδή η τιμή βγαίνει από το ακριβότερο που εισάγεται στο μείγμα, που είναι συνήθως το φυσικό αέριο. Φανταστείτε τώρα με τέτοιες πανάκριβες τιμές φυσικού αέριου πόσο κερδίζουν οι άλλοι. Στις οποίες δεν μιλάει κανένας εν τω μεταξύ. Κανένας δεν μιλάει, τίποτα δεν λένε. Βέβαια, εγώ θα σας πω. Ναι. Να σας πω, μιας και κάνατε αυτή την ερώτηση, ότι το δόγμα που έχει καταντήσει θρησκεία αυτό το βράδυ, το οποίο δεν με βρίσκει εμένα, δεν διαφωνώ, απλά τώρα δεν μπορεί να γίνει, μπορεί να γίνει μετά από 50-60 χρόνια. Τώρα αυτή τη στιγμή οδηγεί ανάποδα, οδηγεί στην καταστροφή και επισήμως πλέον. Η νούμερο ένα χώρα που είχε άριστο δείκτη διεθνώς, το μεγαλύτερο δείκτη, σε ESG rate, δηλαδή σε βαθμολογία, ήταν η Σρι Λάνκα. Και η Σρι Λάνκα είναι το πρώτο θύγμα του ανόητου και ανισόρροπου και ανεδαφικού αυτού δόγματος που προσπαθούν να μας επιβάλλουν. Είναι το πρώτο θύμα μιας πράσινης μετάβασης έξαλλης ανεδαφικής ουτοπικής. Και δεν το λένε διότι φοβούνται τις τάσεις, φοβούνται καριέρες, φοβούνται πολλά. Αλλά αυτή είναι και η αλήθεια. Και παρότι, προσέξτε να σας πω και το πιο εξωφρενικό ποιο είναι, παρότι η Σρι Λάνκα έχει πέσει, έχει διαλυθεί, ξέρουμε όλοι, τα είδαμε τι γίνεται εκεί πέρα, εξακολουθεί να παραμένει τέταρτη στον πίνακα σήμερα. Με τα κριτήρια, τα περιβαλλοντολογικά διακυβέρνησης και δεν σημαίνει. Μάλιστα. Ξέρετε τι έγινε με την Deutsche Welle και την BBC, μιας και είπατε Σρι Λάνκα. Εντόπισαν ότι είχε κατεβεί από την επίσημη σελίδα της Παγκόσμιας Τράπεζας η ομιλία του Ανατραπέντα. Ναι. Μόλις ανατράπηκε, την κατεβάσανε αρονάνων, που ήταν για αυτά, για την πράσινη ανάπτυξη. Την εντόπισε η Deutsche Welle και η BBC και αναγκάστηκαν να την επαναφέρουν. Μα τώρα εντάξει, δηλαδή, κοίταξε, άμα κάνεις δουλίτσες, πρέπει να τις κάνεις μέχρι τέλος. Δηλαδή, δεν φροντίσανε, δηλαδή, μας έχουν για τόσο, ας πούμε, κουτορνίσια, που δεν φροντίσανε να κρύψουν αυτό το ίχνος από το Wayback Machine. Υπάρχει τέτοιος τρόπος, το έχει εύκολος, θέλει και λεφτάκια, αλλά, εν πάση περιπτώσει, γίνεται. Ούτε αυτό δεν φροντίσανε να κάνουν. Είναι δυνατό το 18, υπενθυμίζω, η οικογένεια Ραζαπάξε, γιατί κάποιοι πήγαν να πουλήσουν ένα παραμύθι πάλι εχθές, μόλις δημοσιεύτηκε το άρθρο μου στο SL Press. Η οικογένεια Ραζαπάξε είναι δυναστεία. Προέρχονται ως δυναστεία από τον εμφύλιο πόλεμο που είχαν εκεί και είχαν νικήσει τους Ταμίλ. Και ήταν ο αδερφός ήταν πρόεδρος και ο άλλος, ο Κοταμπάια, ήταν πρωθυπουργός. Λοιπόν, το 18 ως πρωθυπουργός την έδωσε αυτή τη συνέντευξη, την περίφημη. Mm. Και όλοι του δίνανε συγχαρητήρια και μετά από ένα χρόνο, ενάμιση, έφυγε ο αδερφός και μπήκε αυτός πρόεδρος. Αλλά όλα αυτά τα χρόνια αυτός είχε την υποπτία και αυτός είχε την Ινδί, την ακτιβίστρια, την Βαντάνα Σίβα, με την οποία ήθελε, άκουσον, να κάνει την 100% παραγωγή ρεύματος από ΑΠΕ και όλη τη γεωργική παραγωγή να την κάνει βιολογική, καταργώντας με νόμο τα χημικά λιπάσματα, όταν η χώρα κατά 95% παρήγαγε, προϊόντα με χρήση χημικών λιπασμάτων. Έτσι τεινάζει την μπάνκα στον αέρα.
του τάξανε λαχούς με πετραχίλια, τον βάλαν σε αυτόν τον δρόμο, τους κάναν πειραματόζω και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Το αποτέλεσμα ήταν 22 εκατομμύρια άνθρωποι να μην έχουν να φάνε. Γιατί πώς, όλα αυτά πάνε αλυσίδα, η χώρα, το τσάι και η Λάνης, πιστεύω το έχετε ακούσει έτσι. Σριλάνκα είναι. Ναι, ναι. Ναι, η Σριλάνκα είχε διαιτητικά 1,7-2,1 δισεκατομμύρια έσοδα μόνο από εξαγωγές τσαγιού. Και από αυτά τα έσοδα τα οποία έπαιρνε η χώρα, κάλυπτε το 71% των αναγκών της στα υπόλοιπα τρόφιμα τα οποία εισήγαγε. Επειδή πρέπει να κλείσουμε, κύριε Δαλή, μια κουβέντα που με ρωτάει πάρα πολλοί κόσμος. Άρα, άμεσα για αυτό το χειμώνα, τι βλέπετε, λέει, στην Ευρώπη? Στην Ευρώπη βλέπω το χειμώνα του Βαρθολομαίου. Δυστυχώς, κύριε Σαχίνη, δεν γίνονται, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή, καταρχάς δεν έχει υιοθετηθεί μια στρατηγική. Και όταν μιλάμε στρατηγική, δεν είναι να κάνεις ευχολόγια ή να λες στον κόσμο μην τρέχεις, μην οδηγάς πολλά χιλιόμετρα, παίρνει το λεωφορείο. Η στρατηγική είναι τριών σταδίων. Τώρα, τι θα γίνει τώρα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τώρα τι θα γίνει. Τι θα γίνει μεσοπρόθεσμα και τι θα γίνει μακροπρόθεσμα. Τίποτα δεν έχουν υιοθετήσει. Τίποτα δεν έχουν εφαρμόσει. Πάμε στο άγνωστο με βάρκα την ελπίδα. Μήπως και βρεθεί μια συμβιβαστική λύση και γλιτώσει τον κόλαφο η Γερμανία, ας καταστραφούμε όλοι οι υπόλοιποι εμείς. Από πού και ως πού σήμερα να είναι ο ένατος μήνας που πληρώνουμε εδώ στην Ελλάδα 500% από σήμερα τιμολόγια ρεύματος. Από πού και ως πού. Γιατί δεν λένε στον κόσμο την αλήθεια ότι δεν θέλουνε, εκ των πραγμάτων δεν θέλουν, κύριε Σαχίνη, να διορθώσουν το πρόβλημα, διότι αν το θέλουν μπορεί να το κάνουν αύριο. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής να παρατήσει αυτά τα πράγματα, τα οποία το Νοέμβριο, όπως είπατε, θέλει να πάει στις εκλογές με την πολιτική του να μην διασυρθεί, να κερδίσει ίσως, από εκεί και πέρα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μα δεν είναι έτσι. Δεν είμαστε κουλαούζος εμείς της Αμερικής αυτή τη στιγμή. Ούτε και η Αμερική μπορεί εκ των πραγμάτων να μας βοηθήσει. Στον πόλεμο των ανηλεεί της ενέργειας πρέπει να γίνουν συμβιβασμοί εκατέρωθεν. Διότι δεν πρόκειται να κερδίσει κανένας. Και ο μεγάλος ηττημένος θα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης, ο οποίος θα δει το βιωτικό του επίπεδο μέσα στο στούτον εδώ το χειμώνα να καταραίει. Ξέρετε τι θα πει να καταραίει? Γιατί σας το λέω αυτό? Τώρα θα γλιτώσουμε από την περίοδο της μεγάλης έντασης στην ενέργεια. Επίσης θα έρθει η καινούργια παραγωγή στο βόρειο ημισφαίριο με αυξημένα αγροτικά προϊόντα που θα έρθουν και θα χτυπήσουν αλίπητα τον ίδιο αυξημένο πληθωρισμό και θα πάμε στο χειμώνα με άδειες στις δεξαμενές, σας το λέω, με άδειες στις δεξαμενές, με ενεργειακή ανεπάρκεια, θα είμαστε σε ενεργειακό άμεσο κίνδυνο. Και τι θα κάνουμε? Θα περιμένουμε μήπως ο Θεός μας λυπηθεί και δεν είναι άγριος ο χειμώνας. Διότι αν είναι άγριος ο χειμώνας, ζήτω που καήκαμε. Έτσι όπως πάνε, κύριε Σαχίνη, το να έχουμε δελτίο στα καύσιμα και στο ρεύμα είναι πλέον η συντριπτική πιθανότητα. Γιώργος Αδαλής, θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη. Εγώ απλά να υπενθυμίσω, μιας και το ανέφερε το τσάι της και η Λάνης, από ένα μίκητα σε φυτεία καφέ που παρατήρησε Άγγλος απικιοκράτης, προέκυψε το τσάι της και η Λάνης. Τη Σριλάνκα δηλαδή. Ποιος θα περίμενε όμως ότι οι Άγγλοι απικιοκράτες σήμερα θα έχουν τρεις υποψήφιους για το χρήσμα του Πρωθυπουργού Ινδούς από τις πρώην απικίες τους? Κάποιος θα γελάει από όπου και αν βρίσκεται, αν υπάρχουν ψυχές. Ο Γκάντι εννοώ. Σίγουρα. Καλημέρα, κύριε Αδαλή, να είστε καλά.